Χαίρετε, φίλες και φίλοι, από το κλειστό των αναλυσίων. 22η και τελευταία αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Development League. Τα γαλλικά και πιάνο φιλοξενούν την Hannibal. Τα γαλλικά και πιάνο με νίκη τερματίζουν και μαθηματικά δεύτερα. Hannibal έχει υποβιβαστεί στην D3, 6 νίκες, 15 ήττες έχει. Τα γαλλικά και πιάνο 16-5 το ρεκόρ τους. Στον πρώτο γύρο είχαν επικρατήσει τα γαλλικά και πιάνω με 56-49. Πάμε να δούμε τώρα τις αποστολές των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους έχουν έρθει Πελεφάντης. Κάνω τσικάρα γιατί δεν φαίνονται όλα τα ονόματα. Για 2-0 ο Πελεφάντης ήταν, αστόχησε. Κώστας Χριστόπουλος στην Κωνσταντίνα αστοχή για 3. Γαλλικά και πιάνω δεύτερη φορά τα βλέπω, τα είχα δει στο πρώτο τους Summer, στο πρώτο μάτσο στο νομίζω κιόλας. Λοιπόν, όχι, ο Πελεφάντης είναι, sorry, Ξηροκώστας. Ο Ξηροκώστας είναι αυτό που αστοχίζει, ο Πελεφάντη έχει Hannibal. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στο πλούς Δημήτρης για τον Κώστα του Κωνσταντίνου. Στο εκείνος, ο Πελεφάντης άστοχος και γίνεται μέσα από το ζωγραφιστό. Ριμπάνο, Ξηροκώστας. Ξηροκώστας, Πιερουτσάκος, Μαντζούκης, Ιωάννου, Μαυρουλέας, Γράδος και Γκίκας. Πάντως δεν θα παίξει όμως. Ωραία κίνηση και καλάθι από τον Γκίκα. 2-0 τα γαλλικά και πιάνω. Πελεφάντης, οι τρεις Χριστόπουλοι, Δαμουλάκης και ο Κότσουφας. Η αποστολή για την Hannibal. Hannibal έχει ξεκινήσει με τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο, τον Κώστα του Κωνσταντίνου, τον Κώστα του Σεραφείμ, τον Κότσιφα και τον Μπελεφάντη. Πάστε για τον Κώστα Χριστόπουλο του Σεραφείμ. Και οργανώνει ο Γράδος, ο τελικά, τώρα τον είδα, παίζει κανονικά και ψιλοτραυματίας. Για 2 ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, 2 όλα. Σοφαρίζει η Hannibal. Λοιπόν, αυτές είναι οι αποστολές. Α, πεντάδα. Γράδος, ο Γκίκας, ο Ξηροκώστας, ο οποίος αστοχίσε από το χρόνο σε δεύτερο το σταματά, ο Πελεφάντης. Μαντζούκης, Ξηροκώστας, Γράδος, ο Γκίκας και ο πέμπτος είναι ο, και δεν έχω πει, άστοχος ο Γράδος, rebound ο Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Στον διασμό δεν τα κατάφερε ο Κότσιφας μετά την ωραία πάσα του Κώστα Χριστόπουλου του Σεραφείμ. Ο Κώστας δύο βολές και ο Πιερουτσάκος με το 1. Δύο βολές για τον Ξηροκώστα. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Thank you.
Χριστόπουλο, για τον Κότσιφα, Άσπρος για τρεις, βάζω τον Ξηροκώστας. Και ο Τσάκος το βάζει στο καλάφι. Περιφέρει ο Γράδος, ο rebound του Κότσιφα. Ευστυχώς για τρεις ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Πέντε όλα. Κότσιφας θα κλέψει. Συμπληρώνουμε όπου να είναι το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης. Τα λεκάκια πιάνω 5. Χάνει μπολ επίσης 5. Μπελεφάντης. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ για τον Κότσιφα. Κότσιφας πήρε τα βήματα. Δύο βολές πάλι του Ξηροκώστα. Τελικά του Μαντζούκη. Πρώτη. Σε δεύτερη. Πέντε-έξι μπροστά. Χάνιμπολ. Ράδος, ο Άκης. Ωραία πάσα. Ξηροκώστας στο καλάθι. Θα το σκόρουμε τρεις πόντους για τα γαλλικά και πιάνω. Κώστα Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου. Είναι και στόχο. Πήρα τρεις ο Γράδος στο σίδερο. Επιθετικό rebound από τον Μαντζούκη. Άστοχος εκείνος. Rebound ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος. Κλειστό μάτς παρακολουθούμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Καλά θέτω με Μπελεφάντη. Πρώτο του στο μάτς και 7-8, 4 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Μπράβος για τον Πιέρου Τσάκο. Φάουλ υπάρχει. Κώστα Χριστόπουλου του Κωνσταντίνου. Περίμενε, τι γίνεται, αυτός τώρα ποιος είναι που μπήκε. Κάτος χωρίς φανέλα, ποιος είναι το σύνολο. Τώρα μπήκε ο Ξηροκώστας. Ο Ιωάννου είναι. Το 8 στο σοπτσάκι τώρα το είδα. Δεν πειράζει και Ξηροκώστα που τον έλεγα. Δεν έγινε κάτι. Θα με λέει νονό το πολύ πολύ. Ξηροκώστας original παίρνει το rebound. Και ο Τσάκος κατεβάζει. Βγάλε, άλλη μία! Κίνηση του Ξηροκώστα, βήματα ζήτησε η Χάνιμπολ. Άστρος όμως ο παίχτης των γαλλικών και πιάνω. Μελεφάντης μέσα από το ζωγραφιστό, rebound το Πιερουτσάκος. Ιωάννου.
Σάκος, πέφτουν δύο αμέσως πάνω του, ξηρό Κώστας, το χάνει, rebound το Ιωάννου. Δύο, Άστρος Πιαλτσάκος, ξηρό Κώστας ανανεώνει την επίθεση. Και ο Ιωάννου αστοχή μέσα από την ράκετα. Κατοχή περνά στην Χάνιμπολ. Στις Χριστούπλους του Κωνσταντίνου δεν βρίσκει στόχο από την γραμμή των 6.75. Βλέπει ο Γράδος, στήριγμα του Γκίκας. Γράδος θα αφήσει στον Γκίκα, ξανά ο Γράδος, έπρεπε να εκτελέσει. Που σταματά νόμιμο ο Δημήτρης Χριστούπλος. Για τον Κώστα Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, ακόμη δύο πόντους θα προσθέσει. Πρώτο σκόρ της Χάνιμπολ με 5 πόντους. 8, 10, 1 και 20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Κώστας του Ιωάννου από την περιφέρεια, ξηρό Κώστας την νέα 14. Ο Γράδος από τον καναπέ του, αστοχή με τη σειρά του. Λιμπάνω το Κότσιφας. Κότσιφας, 8-13. Δεύτερο τριποντάκι για την Χάνιμπολ. Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου και ο Κότσιφας, 5 και 4 πόντους αντίστοιχα. Για τρεις ο Γκίκας, δεν απαντάει από την περιφέρεια. Ριμπάουντ ο Κότσιφας, πετά την μπάλα μπροστά. Είναι μόνος του, περιμένει και αφήνει στον Δημήτρη τον Χριστόπουλο. Δύο, εύστοχος, Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ. 8-15. Φαουλ, τέταρτο ομαδικό. Για τρεις ο Ιωάννου, Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου θα πετάξει την μπάλα. 8-15 δεκάλεπτο η Χάνιμπολ. Συνέχεια στο μάτς. Ο Γράδος Γκίκας, Ξηροκώστας Ιωάννου και ο Πιεριτσάκος για γαλλικά και πιάνο. Λαμουλάκης, ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, ο Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ, ο Μπελεφάντης και ο Κότσιφας η πεντάδα για την Χάνιμπολ. 8-15 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Λάθος, χωρίς φάουλ είναι οι διαιτητές. Άστοχος ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος. Δεν μπόρεσε ο κ. Τσάκος να σώσει την επίθεση. Κατοχή και οι φιλοξενούμενοι. Ο
έχω αλλάξει να πάει στα γαλλικά και πιάνω. Κράδος. Φάουλ του Δαμουλάκη με το σώμα. Βήματα από τον Ιωάννου. Όχι, τελικά δεν μου λάκησε, επέλεξε τον Μπελεφάντη. Ας πω ο τελευταίος. Δύο βολές για τον Άκη τον Γράδο. Σε δεύτερη. Κράδος άνοιξε το σκορ του δεύτερου δεκαλέπτου. Αυτός για δύο Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Τσούκης μέσα από την αρκέτα στόχησε. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ εκεί παλεύει. Τζάμπολ. Αλλά είναι για τα γαλλικά. Ναι. Δύο ευτυχή ο Ιωάννου. Έτσι κατά 15. Έτσι κατά 15. Ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Φάουλ. Κατοχήρια Χάνιμπον. Ένα τρία μήνες σέρι τρέχει γηπεδούχος ομάδας στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Κατοχήρια τρεις. Μακρινόλη πάνω το κότσι φάσης. Μπάλα. Είναι για Χάνιμπον. Κατοχή και τα γαλλικά και πιανό. Κλέβει Χάνιμπολ με τον Δημήτρη τον Χριστόπουλο και στο Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου σκόραρε του Σεραφείμ έδωσε την ασίστ.
και έφτασε τους 7 πόντους ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Τρεις ο Ιωάννου, Στεφάνη, ριμπάουντ ο Κότσιφας. Ο Χριστόπουλος του Σεραφείμ, αστυνομικός για τρεις, η μπάλα εκτός από τον Δαμουλάκη. Time out, ζητά ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος. Ιωάννου, δύο βολές. Time out. Δύο βολές για τον Ιωάννου. Σε πρώτη. Αν έμεινε το 11-17, Φαντίσα Χάνιμπολ. Φαντίς Σόλ για τον Κώστα Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου. Στο ταμπλό, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, αλλά δεν έχει πει Στεφάνη. Βλέπω ξέρω Κώστας. Στο βιασμό Ιωάννου. Το χάνει. Ο ίδιος έχει νέα ευκαιρία. Κάνει βήματα. Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου, σίδερο, rebound του Ματζούκης Ράδος. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ μάζεψε το αμυντικό rebound. Ο Ράδος, δύο εύκολους πόντους, 13-17. Εξιδύο το επόμενο σχόλιο για Καλλικά και πιάνω στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κότσιφας, δεν απατάει μέσα από το ζωγραφιστό. Λάθος από τον Αγράδο, κλέβει ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Χάνιμπολ συνεχίζει να οδηγεί το μάτς, βάζει δύσκολα στα Γαλλικά και πιάνω. Δεν μπορώ να κάνω βέβαια κάποια σύγκριση για τα Γαλλικά και πιάνω σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους. Σήμερα τι δεν κάνουν καλά. Έχουν χάσει αρκετά καλά πια μέσα από το ζωγραφιστό. Τρεις ο Κότσιφας, έρμπολ. Thank you.
αποστάσεις. Προετοιμάσει το χέρι του από την περιφέρεια ο Ξηροκώστας, ριμπάνω ο Δαμουλάκης, ο Βουλέας. Μεταξύ δεν ξέρω γιατί άρχισε να πει ο Βουλέας μέσα. Κλασικό πεντάρι φαίνεται. Κώστας Χριστόπουλος είναι στο κοινό, στο χέρι από 3, ριμπάνω ο Βράδος. Ξηροκώστας. Ωραία, πάσα, Πιερουτσάκος το χάνει. Ξεχασμένος ο Κότσιφας, δεν είχε σκεφτεί το ότι ήταν μόνος του. Καλά, στη συνέχεια τον Δαμουλάκη. Φάουλ και βολές, χαμηλά. Χαμηλά. Νέας. Χάνει, Πιερουτσάκος στο rebound, 5 δευτερόλεπτα, άστοχος και εκείνος. Καταρχή παραμένει για Γαλλικά και πιάνο. Πιερουτσάκος, πάνω το Δημήτρης ο Χριστόπουλος, Πιερουτσάκος βήματα. Πάντης έξω στον Κότσιφα. Τρεις ο Χριστόπουλος, ο Δημήτρης. 13-22. Σε τους 5 πόντους. Πλέον η διαφορά στους 9. Δίκας για τον Αγράβο. Βράδος κλείνεται. 3 δευτερόλεπτα στον Ξηροκώστα. Περιμένει κάποια κίνηση, τελικά σηκώνεται για 3, δεν το βάζει, rebound το Βράδος. Γκίκας, κακή πάσα, Πιερουτσάκος πρόλαβε, η μπάλα στα χέρια του Δημήτρη του Χριστόπουλου. Όλα στραβά και όλα ανάποδα για τα Γαλλικά και πιάνω. Αν χάσουμε σήμερα θα έχουμε να λένε ο Γκαντέμις ο σπίκερ που ήρθε μια φορά να μας περιγράψει και κάναμε τόσο χάλια μάτς. Φάντης θα μπορούσε να δώσει εδώ διψήφια διαφορά στην ομάδα του. Άστοχος ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος. 23 δευτερόλεπτα όλα για Γαλλικά και πιάνω. Είχαν δώσει φάουλ η Χάνιμπολ, Πιερουτσάκος στη λήξη του πρώτου μέρους αστοχή. 13-22 μπροστά η Χάνιμπολ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό των Ανελιωσίων. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ είναι άστοχος. Πιερουτσάκος. Ο Ξηροκώστας κακό το τελείωμα του όμως. Και ο Μαυλέας. Πάμε, τρέξτε λίγο.
γκολ φάουλ, όχι μόνο φάουλ, δύο βολές για τον Πιερουτσάκο. Είναι 22. Τσάκος άνοιξε το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου. Μέσως μετά παίζουν οι Detroit Pistons με Mandra Heat για τον πρώτο όμιλο. Το μάτς είναι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά. Αστοχή, ριμπάντο Δαμουλάκης, Μαρκός και ο Κώστας Στόμπλος του Σεραφείμ. Τρίποντο, Μαζουλέας. Τα 4-4 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου τα γαλλικά και πιάνω. Δύο, άστοχος, διμπάνω Δαμουλάκης. Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Τρίποντο, απαντάει ο Κότσιφας. Αν μπορεί πάει να κάνει ζημιά τώρα στην παρέα των Γαλλικών. Ράδος, το χάνει, Ιωάννου ανανεώνει την επίθεση, Πιερουτσάκος. Το Βράδο ελεύθερος από τη γωνία για 3. Σίδερο, πάνω το ίδιος. Μόνος του Ιωάννου, τρίποντο και από εκείνον. Είναι τα πρώτα τρίποντα για τα γαλλικά και πιάνα στο παιχνίδι. Τα βάζουν μαζεμένα. Καμουλάκης. Λάθη, δεύτερο προσωπικό σήμα για εκείνον. Ιωάννου για 3 και αυτό μέσα. Τα γαλλικά και πιάνο βάλανε σε ένα ημίχρονο 13 πόντους και έχουν βάλει 10 μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Okay.
Βλέας, λάθος. Κώστας Χριστόπουλος της Σεραφείμ και αρχίζει φάουλ. Το δοκίμασε ο Δημήτρης Χριστόπουλος, Μπελεφάντης, rebound και καλάφι. Ε, 17 το πούμε σκορ για τα Γαλλικά και πιάνω στο δεύτερο ημίχρονο. Ιωάννου Άστοχος, rebound ο Γράδος. Δύο Τσάκος, έμπλου rebound ο Μπελεφάντης. Rebound ο Κερουτσάκος. Καφέ από τον Ιωάννου. Το συνεχόμενο σκότς έχει βάλει. Time out. Συνέχεια στο παιχνίδι. 4 και 10 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπροστά πάντα η Hannibal. Για τους Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Αν τα Γαλλικά και πιάνω χάσουν σήμερα, με νίκη Κοζανός στα τελευταία αγωνιστή και θα σου κλέψει την δεύτερη θέση. Γράδος 27-29. Βέβαια τώρα η ψυχολογία σιγά σιγά γυρνάμε το μέρος των ασπρομαυρών. Τόσο από το μείον 9 μειώνουν στο καλάθι. Τώρα έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Ο Γράδος κάνει την παραδικιά του. Ωραία πάσα, βήματα όμως έχει κάνει ο Γκίκας. Καλά για την ωραία assist του συνέχου του. Ο Χριστόπουλος του Σεραφείμ σκοράρει. Κάνει τους 4 πόντους. Λάθος από τους γηπεδούχους. Άστοχος, Γράδος. Παυλέας. Κίκας για δύο, είναι άστοχος. Ο Ιωάννου, rebound, άστοχος και εκείνος. Η Κόζα Νόστρα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της. 16-6, τα μπουλντόξα για τους μεταφιάγωσες και θα πάρουν την θέση. Νομίζω τα Γαλλικά και Πιάνο με την Κόζα Νόστρα έχουν τους βαθμοί, οπότε σε περίπτωση ήτας θα τερματίσουν στην τρίτη θέση. Στο του Κώστα Χριστόπουλου του Σεραφείμ πάνω στον Αγγίκα. Γράδος, 29-31. Άσπρος ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου, rebound ο ίδιος. Κότσι φάση για 3. Rebound ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου, πολιορκεί, κάνει πολύ την αντίπαλη άμυνα.
Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ αστοχή για 3, rebound από τον Κράδο Παυλέας. Ωραία πάσα, δύο βολές φάουλο, κότσιβας πάνω στον Πιελίκη, στον Ξηροκώστα. Για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. 2-36 βλέπω. Μπροστά τη Ριτάιντα. Άστρος ο Δημήτρης Χριστόπουλος. Ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουν για τους φιλοξενούμενους. Φοβή επίθεση για τις δύο ομάδες. Τελειώσει το δεκάλεπτο. Ιωάννου μπροστά. Τα γαλλικά και πιάνω. 11 πόντους σε ένα δεκάλεπτο και συνολικά έχει 17. Κάτι παραπάνω δηλαδή από τους μισούς. Πρώτη από τον Κώστα Χριστόπουλο του Σεραφείμ. Δεύτερη, rebound ο Ξηροκώστας. 4 δευτερόλεπτα, Γράδος πρόλαβε και το βάλε. Τέλος τρίτης περίοδου. 35-32 συν 3. Τα γαλλικά και πιάνω με ένα επιμέρου σκορ 22-10. Τελευταίο δεκάλεπτο στο κλειστό των άλλων νησίων. 15-32 μπροστά τα γαλλικά και πιάνω. Άστρος ο Ιωάννου, rebound. Ο Μαυλέας, έκανε την μπάλα ο Δαμουλάκης. Δύο πόντους σε ένα δεκάλεπτο, ο μεγάλος πρωταγωνιστής τον Ιωάννου. Τα γαλλικά και πιάνω. Τρεις ο Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ, η μηχάνη πολύ είναι εδώ. Δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Καλάθι άλλο ένα από τον Γράδο και εκείνος έχει πάρει μπρος. Βάλει 8 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, συνολικά έχει 11. Λέει ο Ιωάννου. Τα γαλλικά και πιάνω να διευρύνει το προβάδισμά του. Κατοχή για Χάνιμπολ.
Ναι, ο τρίποντα αυτή τη φορά ο Κώστας Αυγουστόπουλος του Κωνσταντίνου. Πάμε. 37-38. Ο Γράδος δεν απαντάει, ριμπάντ ο Δαμουλάκης. Πότσιφας έβαλε τα απαραίτητα φάλτσα για να μπει η μπάλα στο καλάθι. 8-2 επιμέρους σκορ, φτάνει μπολ στο... στα πρώτα 2,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Πάνω άστοχος για 3, ριμπάντ ο Δαμουλάκης. Εύστοχος για 2 ο Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Ταϊμάω τα γαλλικά και πιάνω. Τα λεπτά και 11 δευτερόλεπτα απομένει για το φινάλε του παιχνιδιού. 35-32 έχει γίνει 37-42, 10-2 επιμέρους σκορ η Χάνιμπολ στο 4ο δεκάλεπτο. Γράδος Ιωάννου, τρία τρίποντα έχει στο τρίτο δεκάλεπτο, τώρα στο χ για 3, rebound ο ίδιος. Ιωάννου, κλέβει ο Μπελεφάντης. Δεν υπάρχει πάλι σύμφωνα με τους διαιτητές. Τι εύκολους πόντους ο Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Με τον έτερο Κώστα Χριστόπουλο από 5 πόντους ο καθένας στο τελευταίο δεκάλεπτο. 37-44. Δεν ξέρω με ποιον παίζουν τελευταία αγωνιστική. Με όπτιμους 3 μου στον πρώτο γύρο είχαν χάσει τα Bulldogs. Λέας προλαβαίνει, αστοχή για 3. Νομίζω σε περίπτωση ήττας για εδώ να χάσουν και τα Bulldogs. Έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Εκεί θα... με Κόζα Νόστρα, οπότε ξεκινήσω μας και πρέπει να δούμε εκεί τα συμπλήν. Μουζικό Ζανόστρα υστερεί, τα γαλλικά και πιάνω πρέπει να έχουν και την τοπίσω αθμία το πλεονέκτημα. Τσάκος, μπάλα έξω από εκεί. Και ο πεντάλεπτο. Τελευταίο πεντάλεπτο στο κουστέ των Άνων Λιωσίων. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Φάντης, άστοχος μέσα από τους γραφτόρι, πάνω Μαυλέας. Πολύ.
44. Λάθη. Τα πόντου στο τελευταίο δεκάλεπτο του Κώστα Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Κώστα Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου. Λάθος. Δύο βολές για τον Κώστα Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου. Πρώτη. Πάμε Κώστα, ένα, πάμε, πρώτη. Και δεύτερη, έμπολ. Time out. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά απομένουν στο κλειστό των αναλυσίων. Κάθε πιάνω 39, Hannibal 46, Μαυρουλέας, νέο καλάθι. Φάουλ 2 για Hannibal, 1 για τα γαλλικά και πιάνω. Κότσιφας για 3. Βάουν τον Κίκας, πετάει για τον Κερουτσάκο. Το ίδιο και ο Μαυρουλέας, ριμπάουν τον Κώστα Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Μετά, τον Κώστα Χριστόπουλο του Σεραφείμ. Μια ζωή στο Μαυρουλέας. Μέσα η πρώτη. Το 3.46. Κώστας Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου για τον Δαμουλάκη. Κώστας Χριστόπουλος, υπάρχει φάουλ και 3 βολές. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ. Η πρώτη. Μπαρμπάς, δεύτερος, για τρεις, ο Μπαρμπάς είναι πάρα πολύ. Δύο, άλλη μία. Μάλλα έξω από τον Μαυρουλέα. Και από εδώ και φάνηκε. Post
Κωνσταντίνου, στη συνέχεια ο Κότσιβας στο στοχή και άλλο επιθετικό rebound, ο Δαμουλάκης. Σεραφείμ, νομίζω κλειδώνει τη νίκη. Τα σοκ. Για τα γαλλικά και πιάνω τελευταία αγωνιστική. Πάλι υπάρχει κομπιτές. Φάουλ, τέταρτο ματικό. Πολύ λόγο ματικών. Δύο ώρες για το Μαρδουλέα. Σε πρώτη. Νέο καλάθι, ασταμάτητο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κώστας Χριστόπουλος του Σεραφείμ, 13 πόντους. Άδος μέχρι μέσα, μπάλα για γαλλικά και πιάνο. Πρώτη. Και η δεύτερη. Το πόντο στο τελευταίο δεκάδο του Μαρτυλέας. Και πιάνω. Νίκας. Παυρουλέας, άστρος για 3. Τελευταίο λεπτό, συν 5 η Hannibal. Πέτα αυτοματικό για τα γαλλικά και πιάνω. Έτσι χάνει πολύ ολοκλήρωση τη φετινή χρονιά με 7 νίκες και 15 ήττες. Γαλλικά και πιάνω. Μπράβο, δύο βολές, αδιαφορετικό γίνεται. Κότσιφα. Δύο βολές ο Γράδος και η κατοχή για γαλλικά και πιάνω. Γαλλικά και πιάνω με 16-6, όπως και η Κόζα Νόστρα. Και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των Bulldogs. Βέβαια έχουμε ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Αν βάλει τώρα δύο βολές ο Γράμμος και μετά μπει κανένα τρίποντο, θα ισοφαρίσουν τα γαλλικά. Έξω όμως η πρώτη.
Να σε δεύτερη. Μπράβο σας, το 1003 με follow, καλά ο Γκίκας στους 3. Σταμουλάκης για τον Κότσιφα. Μπάλα έξω από τον Μαυρουλέα. Έχει φάουλ τελικά και βολές με τον Κώστα Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου. Για εκείνον. Πρώτη. Σο. Δεύτερη, 50-54. Σάθος, 3. Τεχνική βρίσκεται από πάνω της. Κάνιμπορ. Μια βολή και η μπάλα για Κάνιμπορ. Βάζει, ναι, από τους πέντε μετά το time out. Κοτφάς, εκτελεστεί όλες. 9,2, έχουν σπίρμα ακόμα τα καλικά και πιάνω. Σπάσα 51-56 τελικό αποτέλεσμα, 24-16 το τελευταίο δεκάλεπτο για την Hannibal. Αυτή φτάνει σε μια δικαιότατη νίκη, έτσι όπως κλείσει το μάτς. Καλό βράδυ σε όλους.